σε ένα διαφορετικό ρόλο σε αυτό τις στις οικογενειακές ιστορίες. Αφού περιμένω τώρα να με... Πώς έγινε η πρόταση? Έγινε πολύ έτσι στην πλάκα από μια φίλη μου που είναι μέσα, λέει θέλεις να έρθεις, και το κάναμε έτσι για πολύ πλάκα και πήγα. Πολύ μ' άρεσε, ωραία εμπειρία. Όταν σας έγινε η πρόταση, ως που του το είπατε, για να πάρετε έτσι και μια γνώμη, ποιος ήταν? Νομίζω ότι ήταν ο γιος μου. Πήρε το γιο μου πρώτα. Εντάξει, βρε μανούλα μου, λέει. Καλή τύχη. Ωραία, ήταν πολύ ωραία. Νομίζω θα το ξανακάνω πάλι. Εσύ έγινε πρόταση? Ναι, όχι για το συγκεκριμένο. Για κάτι άλλο και το συζητάω τώρα. Και γιατί όχι? Συγγνώμη δηλαδή, η ηθοποιή καθόλου δυσκολεύτηκα. Βέβαια έχει πέσει πολύ γέλιο, έτσι. Ο γιος σας τι είπε όταν είδε το επεισόδιο? Νομίζω ότι ακόμα δεν έχει δει. Δεν είναι περιέργεια να δει. Νομίζω ότι ακόμα δεν το έχει δει. Δεν μου έχει σχολιάσει τίποτα. Γεννήθηκα σε μια οικογένεια τραγουδιστών. Οπότε το Μήλο λέει κάτω τη Μηλιά. Έχω ξεκινήσει πάρα πολύ. Ο Λουκάς ο Νταράλας με έβγαζε με τον Μπουζουκάκι, μου μάθανε τα τραγουδάκια και τα τραγούδια από 14, 10. Σχεδόν βγήκα επαγγελματικά πια στη δουλειά. Και μετά μπήκαμε στα βαθιά, μπήκαμε στη νύχτα. Και δουλέψαμε σχεδόν 30 χρόνια. Μετάστερα κρυφτό στο σώμα σου. Έχω συνεργαστεί με όλους. Να ξεκινήσω από Ζαμπέτα, που ήταν και. Μεριλίντα, Μενιδιάτη, Δούκισσα. Σχεδόν με όλους έχω δουλειά. Μίμω αυτό δηλαδή ήταν μεγάλη τιμή για μένα, ναι, που τους γνώρισα και όλα τους ανθρώπους. Δεν μου λείπει η νύχτα και δεν είναι και πια όπως ήταν, έτσι. Είναι πολύ διαφορετικά. Τα μουσικά reality που γίνονται στη τηλεόραση, τα πιστεύετε ότι ανήκουν? Όχι, για πες με εσύ τώρα, τόσα reality έχουν γίνει, πόσα παιδιά έχουν ξεχωρίσει από αυτά όλα. Συνήθως ξέρω παιδιά δηλαδή ότι που πάθανε ψυχολογικά προβλήματα, αγάπη μου. Ναι, το λέω εγώ που με βρίσκαν κομμάτια. Πολύ σπουδαίο όνομα και ισχυρό. Πώς μπορεί να κριτικάρουν κάποιες επιλογές σας? Όχι, δεν έχω κάνει. Τι είπα να πει, επειδή. Να σου πω ότι μεγάλωσα με αυτό το όνομα, αυτό είναι το όνομά μου. Και για πολλές φορές έχω και λίγο. Δηλαδή, έχω πλέον. Παιδιά, σταματήστε. Δεν είναι η αδερφή του Νταλάρα, είμαι η Ελένη Νταράλα, τέλος. Ναι, αυτό είναι. Κοίτα, δεν έχω εγώ προσωπικότητα, λες και εγώ είμαι κάποια που χρειάζομαι τη στήριξη του. Όχι, γιατί είμαι η κόρη του Λουκά Νταράλα.